Καλή Σαρακοστή για τα Χριστούγεννα, να ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, το θέμα μας είναι η εικόνα, η ορθόδοξη βυζαντινή εικόνα και η άσκηση. Και όσοι ήρθατε σήμερα είσαστε ασκητές, διότι μέσα από δύσκολες συνθήκες ήρθατε. Και είμαστε ένα μικρό ακροατήριο, όπως και η άσκηση έτσι επιβάλλει λιτότητα, εγκράτεια, αυτοσυγκράτηση, ολιγάρχια. Λοιπόν, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την εικόνα ως κάτι πάρα πολύ βασικό στην εκκλησιαστική και στην πνευματική ζωή μας. Δηλαδή δεν νοείται χριστιανός χωρίς να έχει, ορθόδοξος χριστιανός χωρίς να έχει στο σπίτι του εικονοστάσεις και εικόνες και να προσκυνάει. Και η Ορθοδοξία είναι το εικόνισμα και το τροπάριμα. Το εικόνισμα, το καντήλι το οποίο ανάβουμε στο εικόνισμα μπροστά, το θυμίαμα που είναι για το εικόνισμα, η παρουσία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων είναι για εμάς τους Ορθοδόξους μία ζωντανή πραγματικότητα. Και οι εικόνες που έχουμε στα σπίτια μας και στις εκκλησίες πρωτίστως ακριβώς εκφράζουν αυτή την ζώσα, τη ζωντανή παρουσία των Αγίων στη ζωή μας. Το οποίο βέβαια ξεκινάει από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου είναι παρόντες, ζωντανοί, όλοι και ο Χριστός και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι και όλοι οι Άγγελοι, αοράτως. Το ότι η Ορθόδοξη εικόνα εκφράζει την ασκητικότητα τη χριστιανική, βέβαια το ξέρουμε όλοι και είναι ας πούμε κοινός τόπος. Επίσης όλοι κάνουμε μέσα μας μία βασική διάκριση και λέμε ότι η δυτική θρησκευτική ζωγραφική εκφράζει περισσότερο μία μαχηλότητα, ένα πιο ενθαδικό από το ενθάδε πνεύμα, δηλαδή ένα πνεύμα του εδώ, της ζωής εδώ, ενώ η ορθόδοξη βυζαντινή εικόνα εκφράζει περισσότερο την αγιοσύνη των Αγίων σε μία κατάσταση μεταμορφώσεως, όπως θα τους δούμε και θα τους χαιρόμαστε αιωνίως μέσα στον Παράδεισο. Λοιπόν, όλοι μας το αισθανόμαστε αυτό, αλλά θα ήθελα απόψε στην ομιλία αυτή να σταθούμε λίγο περισσότερο, λίγο πιο συγκεκριμένοι να γίνουμε, να εισδύσουμε σε ορισμένα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής ζωγραφικής και να εξαγάγουμε στο τέλος ορισμένες υπαρξιακές συνέπειες που έχει αυτό για τη ζωή μας γενικότερα. Και όλα αυτά βέβαια μέσα σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε πληρέστερα και βαθύτερα την παράδοσή μας. Διότι μας έλεγε και ο Σεβασμιώτατος λίγο πριν ότι όλοι οι άλλοι λαοί μπορεί να αγαπήσουν την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, μπορεί να τα μελετάνε και ο Θεός να φυλάει, εμείς οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες της Ελλάδος μπορεί να τα ξεχάσουμε. Είναι λοιπόν ένα θέμα πολύ σοβαρό και θέμα επιβιώσεως να εμβαθύνουμε στην παραδοσία μας, να την αγαπήσουμε και να τη ζούμε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ακριβώς και εγώ ήθελα να κάνω στην πρόσκληση του κ. Δημνά, ανταποκρίθηκα με ένα τέτοιο θέμα που να έχει σημασία για την καθημερινή μας ζωή, αλλά να συνδέει την κάθε στιγμή της καθημερινής ζωής μας με την παράδοσή μας. Λοιπόν, καταρχήν είπαμε ότι από ηθικής πλευράς, από εικαστικής πλευράς, από ψυχολογικής πλευράς, όταν βλέπουμε μια ορθόδοξη εικόνα, είναι βέβαια ο Άγιος σε μια κατάσταση εικονιζόμενος, σοβαρή, έχει μια σεμνή στάση, οι Παναγίες οι Βυζαντινές εμπνέουν μια σοβαρότητα, από μικρά παιδιά όταν βλέπαμε τα εικονίσματα παίρναμε μια σοβαρή στάση απέναντί τους. Όταν συγκρίνουμε αυτό το αίσθημα, αυτό το δέος που εμπνέει μια Βυζαντινή Παναγιά προς το ψυχολογικό αίσθημα που μας εμπνέει μια Παναγία Μαντόνα του Ραφαέλου ας πούμε, καταλαβαίνουμε ότι η Μαντόνα είναι μια καθημερινή γυναίκα μπροστά στην οποία μπορεί να περάσουμε μπροστά σε αυτή τη, το, δεν το λέω εικόνισμα, μια θρησκευτική ζωγραφία, μπορούμε να περάσουμε έτσι σαν μπροστά σε ένα ζωγραφικό έργο. Η Παναγία η Βυζαντινή θα μας εμπνεύσει το δέος. Αλλά να εμβαθύνουμε λίγο οντολογικά, δηλαδή στο πώς γεννήθηκαν οι εικόνες, πώς διαμόρφωσαν αυτή την τεχνοτροπία και πώς με όλο τους το είναι, με τον τρόπο με τον οποίο είναι ζωγραφισμένες, εκφράζουν την άσκηση και σε ποιο βαθμό και τι συνέπεια έχει αυτό για την καθημερινή ζωή. Αν το δούμε ιστορικά το θέμα,
σε τι έγινε, πώς προέκυψε αυτή η διαφορά μεταξύ ανατολικής και δυτικής θρησκευτικής ζωγραφικής, θα δούμε ότι καταρχήν οι πρώτοι χριστιανοί στις κατακόμβες είχαν το εξής παράδοξο. Παρευρίσκοντο στο μαρτύριο ενός μάρτυρος και τον έβλεπαν ότι παρέδωσε το πνεύμα του. Είχαν λοιπόν μπροστά τους ένα νεκρό και προσπαθούσαν να πάρουν τα Άγια Λείψανα του Αγίου Μάρτυρος και πήγαιναν συνήθως στην περιφέρεια μιας πόλεως, στα περίχωρα κάπου που να μπορούν να διαφύγουν, ας πούμε, από τους Ρωμαίους και κρυφά σε κατακόμβες ενεταφίαζαν το Λείψανα του Αγίου Μάρτυρος. Και στις κατακόμβες έχουμε βρει επιγραφές που όλες μιλούν, με διαφορετικό τρόπο η κάθε επιγραφή, για τον Χριστό ως ζωή και ως τον τόπο όπου αναπαύονται οι τιμημένοι μάρτυρες. Υπάρχουν εκφράσεις όπως «φως Χριστού», «φως Χριστού φαίνει», «φαίνει πάση» κτλ. Παρόμοιες επιγραφές οι οποίες ταυτίζουν τη λέξη «φως» με τον Χριστό και με τη ζωή. Όλο το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, οι βιβλικοί θεολόγοι σήμερα τείνουν να το ερμηνεύσουν ως ένα οντολογικό Ευαγγέλιο, το οποίο μιλάει περί του Χριστού ως του φωτός, μιλάει για τους ιούς του φωτός και τον αγώνα που δίνουν εναντίον των ιών του σκότους, αλλά με την έννοια όχι απλώς την ηθική, ότι οι χριστιανοί, ας πούμε, είμαστε οι ιοί του φωτός, υπό την έννοια ότι οι πράξεις μας είναι καθαρές και μπορούν να σταθούν στο φως, ενώ η αμαρτία είναι κάτι το οποίο δεν σηκώνει την κριτική του φωτός, αλλά είναι στο σκότος διαπρατώμενο, αλλά με την έννοια την οντολογική, ότι ό,τι υπάρχει στο φως του Χριστού θα υπάρχει αιώνια, διότι ο Χριστός είναι φως και φαίνει, διότι είναι φως ανέσπερο, φως όχι με την έννοια την φυσιοκρατική, την νατουραλιστική, αλλά με την οντολογική έννοια, ότι νικάει κάθε σκοτάδι, δηλαδή ενίκησε το θάνατο. Έχουμε λοιπόν ένα φως ανέσπερο, δηλαδή ένα φως όχι φυσικό. Ζωγραφίζανε οι πρώτοι χριστιανοί πάνω από τα Άγια Λείψανα τον Άγιο Μάρτυρα σε μια στάση περίπου τέτοια, δηλαδή δεήσεως προς τον Χριστό και τον Θεό Πατέρα, στάση προσοχής και μέσα σε ένα περιβάλλον, σε ένα τοπίο που είχε χαρούμενα χρώματα και ήταν σαν ένας κήπος. Δηλαδή τον έβλεπαν τον Άγιο με τα μάτια της πίστεως και η όραση της πίστεως νικούσε την όραση του σώματος. Τα μάτια του σώματος έβλεπαν ότι σκοτώθηκε από το μαρτύριο και να τραφεάστη, ενώ τα μάτια της πίστεως τον έβλεπαν αΐ ζώντα ενώπιον του Χριστού. Έτσι είναι από την αρχή της, από την απαρχή της η εικονογραφία ένα πορτρέτο, μία προσωπογραφία, αλλά όχι του παρελθόντος, όπως όταν, ας πούμε, έχουμε το πορτρέτο του παππού, ο οποίος δεν ζει και μας θυμίζει τον παππού που ζούσε πριν από 20 χρόνια. Αλλά ένα πορτρέτο του μέλλοντος. Μας δείχνει εικόνα, όχι τον Άγιο όπως ήταν στην ζωή του, την καθημερινή, που πέρασε, αλλά όπως θα λάμψει στον παράδεισο. Λοιπόν, από την απαρχή της εικόνα έχει ένα μελλοντολογικό στοιχείο μας. Είναι μια εικόνα του μέλλοντος, μια προεικόνηση του μέλλοντος. Σε αυτό προστίθεται το ότι μόλις οι χριστιανοί απέκτησαν, χάρη στον Μέγα Κωνσταντίνο, ελευθερία να λατρεύουν τον Θεό και έφτιαξαν τους πρώτους ελεύθερους ναούς, το πρώτο θέμα που ζωγράφισαν στην κόγχη του ιερού, εκεί που σήμερα ζωγραφίζεται η Πλατιτέρα Παναγία, ήταν ο Χριστός ερχόμενος επί των νεφελών ή αλλιώς ο εσχατολογικός Χριστός. Έσχατα είναι τα τελευταία, δηλαδή όταν όλη η ιστορία θα περάσει και θα έρθει η δευτέρα παρουσία του Χριστού, η ημέρα Κυρίου, όπως αναφέρεται στις γραφές και στα πρωτοχριστιανικά κείμενα. Η τελευταία εμπειρία που είχε η Εκκλησία από τον Χριστό ήταν η ανάληψή του. Οι Απόστολοι τον είδαν να αναλαμβάνεται. Οι άγγελοι που ήσαν παρόντες και ενεφανίστησαν θαυματουργικά κατά τη στιγμή της αναλήψεως έδειχναν το Χριστό να αναλαμβάνεται επί των νεφελών και έλεγαν στους Αποστόλους με τον ίδιο τρόπο, δοξασμένος και όχι ταπεινωμένος όπως τον είδατε να ζει, ας πούμε, στην υπόλοιπη ζωή του και να σταυρώνεται, ως δοξασμένος θα επανέλθει κρίνες ζώντας και νεκρούς. Λοιπόν, η ανάληψη ήταν για τους πρώτους χριστιανούς ένα πολύ βασικό θέμα, το οποίο
όχι απλώς έδειχνε τον Χριστό στην τελευταία στιγμή, δεν ήταν δηλαδή η ανάληψη μία ψυχολογική ανάμνηση, δεν ήταν δηλαδή ένα γεγονός του παρελθόντος ότι πέρασαν ας πούμε μερικά χρόνια και ο Παύλος και ο Πέτρος και οι πρώτοι χριστιανοί όλοι, η κοινότητα η πρωτοχριστιανική θυμόταν τον Χριστό που πέρασε, όχι. Λόγω της Θείας Ευχαριστίας, λόγω της Πεντηκοστής και της Χάρητος του Αγίου Πνεύματος μετά την Πεντηκοστή, την οποία χάρη του Αγίου Πνεύματος τη ζούσαν πολύ ζωντανά οι πρώτοι χριστιανοί, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε και ως χριστιανοί, αλλά και όταν μελετάμε ας πούμε τη ζωή της Εκκλησίας, πρέπει τα χνάρια, τα ίχνη αυτής της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας να τα βλέπουμε και να τα ανακαλύπτουμε. Ενώ εμείς περισσότερο ζούμε ψυχολογικά και ως ανάμνηση τη Θεία Λειτουργία, ότι δηλαδή ξαναγυρνάμε στον ιστορικό Ιησού που έζησε στη Ναζαρέτ, στη Βηθλεέμ κτλ. Οι πρώτοι χριστιανοί περισσότερο ζούσαν την αποκαραδοκία, την προσμονή ότι έρχεται, ιδού ο Κύριος εγγύς. Ο Παύλος έλεγε στις επιστολές, Μαράναθα, ο Κύριος έρχεται, ιδού ο Κύριος έρχεται. Έτσι η ανάληψη ήταν το γεγονός κατά το οποίο οι Απόστολοι και κατ' επέκταση η πρώτη Εκκλησία πάνω σε αυτό μπορούσε να στηρίζει τη μεγάλη της ελπίδα ότι θα έρθει και θα έρθει εν δόξη, δηλαδή είναι Θεός, είναι Κύριος, εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, όπως είπε μετά την Ανάσταση στους Αποστόλους. Δηλαδή η ανάληψη ήταν η γέφυρα που συνέδεε την εδώ ζωή, την ιστορία με τα έσχατα, με τη δευτέρα παρουσία. Έτσι στη συνείδηση των πρώτων χριστιανών ετάφτισαν οι χριστιανοί την ανάληψη με τη δευτέρα παρουσία και γι' αυτό ζωγράφισαν τον Κύριο εν εφέλης όπως τον είδαν οι Απόστολοι κατά τη στιγμή της αναλήψεώς του, αλλά εννοούσαν τώρα την επάνωδό του, τη δευτέρα παρουσία. Προστέθηκε ο Φωτοστέφανος που ήταν πάλι και αυτό βίωμα των χριστιανών. Σας θυμίζω ότι στα συναξάρια έχουμε κατά τη στιγμή του μαρτυρίου των Αγίων Τεσσαράκοντα στη λίμνη της Σεβαστίας το περιστατικό ότι ο Δήμιος είδε να κατεβαίνουν 40 φωτεινοί στέφανοι και να έρχονται στα κεφάλια των Αγίων Τεσσαράκοντα. Και βέβαια την εμπειρία της Πεντηκοστής ότι το Άγιο Πνεύμα ξεχωριστά προσωπικά στον καθένα ως μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο στον καθένα από τους Αποστόλους κατέβηκε. Αυτό το όραμα της Εκκλησίας περί των μελώντων, περί των εσχάτων, αυτή η εσχατολογική νοοτροπία των πρώτων χριστιανών, αυτή η ελπής του μέλλοντος αιώνος, της Βασιλείας του Θεού, επηρέασε τη ζωγραφική από τη στιγμή των κατακομβών. Στη συνέχεια είδαμε στη θέση της πόχης του ιερού, όπου σήμερα είναι η πλατεία, ζωγραφιζόταν ο Χριστός ο ερχόμενος επί των νεφελών. Τα σύννεφα αυτά δεν ήταν από μίμηση των φυσικών νεφών, των μετεωρολογικών φαινομένων, αλλά ήταν σύννεφα κόκκινα, χρυσά, κίτρινα, μπλε, γαλάζια, δηλαδή η δόξα του Χριστού και όχι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο. Και μαζί με τον Χριστό ζωγραφιζόντουσαν ή όπως στην ανάληψη σε ένα επάνω διάζωμα ο Χριστός και σε ένα κάτω διάζωμα η Παναγία και κάποιοι Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος ή οι 12 ή ο τοπικός επίσκοπος και ο διάκονός του ή η διάκονή του ή η ιερής του ή ο τοπικός Άγιος, ο οποίος ας πούμε ήταν ο προστάτης της τοπικής εκκλησίας. Εκείνο που μας ενδιαφέρει για το θέμα μας είναι ότι αυτό το πνεύμα το εσχατολογικό, αυτή η εσχατολογική νοοτροπία των πρώτων χριστιανών και των πρώτων τοιχογραφιών και εικόνων που ζωγραφίστηκαν επηρέασε από την αρχή όλη την τεχνοτροπία των εικόνων και έτσι έφτασε μέχρι τις ημέρες μας. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία υποσημείωση, μία παρένθεση και να τονίσουμε ότι δυστυχώς επειδή ο δυτικός πολιτισμός επεκράτησε και σήμερα στις ημέρες μας εμείς είμαστε ένα μικρό κράτος σχετικά με τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου και ο καθολικισμός έχει μεγαλύτερη ενδοκόσμια δύναμη, έχει περάσει μία αντίληψη προθύστερη και ανιστόρητη, ως αν δηλαδή οι ζωγραφιές, οι θρησκευτικές, οι καθολικές να είναι η κανονική τέχνη και η βυζαντινή τέχνη να είναι μία ας πούμε παραμόρφωση του φυσικού κάλους, ενώ η ιστορική εξέλιξη είναι εντελώς διαφορετική. Πρώτα στις κατακόμες, μετά στους πρώτους ναούς, μετά στην Αγία Σοφιά,
Μέχρι τον 10ο αιώνα, 11ο, 12ο, υπήρχε αυτή η εσχατολογική ζωγραφική. Η εικόνα ήταν ένα πορτρέτο του μέλλοντος που έδινε τον Άγιο στη μελλοντική κατάσταση. Και στη συνέχεια στην Ιταλία, στον 13ο, τέλος του 13ου αιώνα και αρχάς του 14ου αιώνα, ο Τσιμαμπούε, ο Τζιώτο, ο Ντούτσιο και μια σειρά άλλων Ιταλών θρησκευτικών ζωγράφων εισήγαγαν ορισμένα νέα στοιχεία, παρασύρθηκαν από το κοσμικό ενδοκόσμιο κάλος, έδωσαν περισσότερη φωτοσκίαση, περισσότερο βάθος, αυτό που λέμε προοπτική στη ζωγραφική, και ορισμένα άλλα στοιχεία που έκαναν την εικόνα πιο ανθρώπινη, με αποτέλεσμα να χάσει τον υπερβατικό της χαρακτήρα, να μην σώζει πλέον, να μην εμπνέει για προσευχή και να φέρει την Παναγία και τον Χριστό κοντά μας, αλλά σε σημείο που να τον μειώσει τον Χριστό από το θείο κάλος και από τη θεία του δόξα. Σεβασμιότατε, πέρσι ήμουνα στην Ιταλία και στο σπίτι κάποιου ιερέως καθολικού μας πήρε και μας έδειξε ότι είχαν εικονοστάση, είχαν βυζαντινές εικόνες, είχαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος στην εποχή εκείνη έδινε αγώνα εναντίον των καθολικών, οι οποίοι δεν πίστευαν στην άκτιστη χάρη, και μας είπαν συγκεκριμένα ότι δεν μπορούμε να προσευχηθούμε σε μία Μαντόνα του Ραφαέλου, αλλά προσευχόμαστε σε μία Βυζαντινή Παναγία μπροστά. Παρέα, όχι, όχι, ένας άλλος, ο Ενρίκο Μωρίνη κάποιος, στο Μπολόνια. Και ήθελαν τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη, έναν ασκητή δηλαδή, να τον ζωγραφίσω με την Βυζαντινή τεχνοτροπία. Δείχνει δηλαδή αυτό ότι οι άνθρωποι κάνουν μια αυτοκριτική και στη βάση η Ορθοδοξία νικάει. Αλλά στις κορυφές βέβαια ο Πάπας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσει τη δύναμη που έχει και ας πούμε την έπαρση. Αλλά να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας. Αυτή είναι η ιστορική διαδρομή, δηλαδή αποτελεί ένα σχίσμα που επήλθε εκ των υστέρων η δυτική θρησκευτική ζωγραφική και πάντως η νοοτροπία, η εσχατολογική η οποία χαρακτηρίζεται σε όλους τους αιώνες τη χριστιανική ζωγραφική ευθύνεται για όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά της στα οποία θα αναφερθούμε αμέσως. Πρώτα-πρώτα οι Άγιοι είναι μετοπικά στέκουν απέναντί μας διότι είναι ενώπιον, βρίσκονται στον παράδεισο ενώπιον του Θεού του Τριαδικού. Είναι σοβαρή και από την αρχή της η αγιογραφία έχει μια σεμνότητα, σεμνοχρωμία, σοβαρότητα, ασκητικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να βάλουμε μέσα σε αυτές τις σκηνές κυνηγιού όπως έκαναν οι οικονομάχοι, μια πολύ μικρή περίοδο κρίσεως που πέρασε το Βυζάντιο, ή όπως κάνουν οι δυτικοί θρησκευτικοί ζωγράφοι, οι οποίοι μπορεί να βάλουν την Παναγία και να κρατάει και ένα τριανταφυλάκι και να παίζει ο Χριστός με τον Άγιο Ιωάννη σαν δυο βρέφη ή κάποιες άλλες χαριτωμένες στιγμές της καθημερινής μας ζωής που δεν στέκουν όμως στην αγιογραφία διότι η αγιογραφία πρέπει να μας οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού και πουθενά αλλού. Δεύτερο χαρακτηριστικό, ότι όλα είναι φωτεινά διότι καταλάβονται από το Θείο άκτιστο φως. Ο ίδιος ο Άγιος είναι Άγιος διότι μετέχει του φωτός και αυτό εκφράζεται πρωτίστως με τον φωτεινό στέφανο, τον φωτοστέφανο. Όχι ότι δεν έχει σκιές, αλλά η σκιά έχει πάει περιφερικά και είναι αυτό που γνωρίζουμε από τις κριτικές εικόνες, τις πολύ ασκητικές που έχουν σκιές, αλλά δεν μπορεί ο Άγιος να είναι ένα τυχαίο πρόσωπο το οποίο είναι τυχαία ρηγμένο μέσα στον κόσμο της φθοράς, όπως είναι ο κόσμος μας, της καθημερινής ζωής, και ας πούμε να είναι ο Χριστός ή κάποιος Άγιος δίπλα σε ένα δέντρο και το δέντρο να ρίχνει σκιά επάνω στο πρόσωπό του και να είναι ο μισός Χριστός φωτισμένος και ο μισός σκιασμένος. Αυτό είναι απαράδεκτο για την ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωγραφική. Όλα τα ανατομικά στοιχεία του Χριστού, δηλαδή η μύτη, το μέτωπο, τα μάτια, τα πάντα, ο λαιμός, μετέχουν του ακτίστου φωτός. Κατ' επέκταση του Χριστού και κάθε Άγιος. Τρίτο στοιχείο είναι ότι όλοι οι Άγιοι που εικονίζονται πρέπει να είναι κοντά στον Χριστό. Δεν υπάρχουν κοντά στο Θεό. Δεν υπάρχουν για το Θεό κάποιοι παραπεταμένοι, κάποιοι δευτερότεροι ας πούμε άνθρωποι, αλλά όλα τα όντα, επειδή είναι ίδια θελήματα όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι μπροστά στο Θεό και θα ευρίσκονται στα έσκατα σε μια αδιάστατη εγκύτητα. Δηλαδή, κι εγώ είμαι κοντά, κι ο άλλος, κι ο άλλος, κι ο άλλος,
έτσι ώστε αν χρειάζεται να εικονίσει εικόνα πολλούς Αγίους, όπως την εικόνα του Αγίου Τεσσαράκοντα που προαναφέραμε, τους τοποθετεί τον ένα πάνω από τον άλλο για να βρεθούν και οι πίσω και οι τελευταίοι εξίσου κοντά στο Θεό. Έτσι αναιρεί την προοπτική η οποία οδηγεί τα πράγματα προς το βάθος και φέρνει αντιθέτως προς τα εμπρός, προς τον προσκυνητή της εικόνος έρχονται όλα τα πρόσωπα και όλο το τοπίο. Σας θυμίζω ότι τα βουνά είναι σαν σκαλοπατάκια και θυμίζω τα ελαττήρια τα οποία όταν πιέσουμε ένα ελαττήριο και το αφήσουμε εκτινάσεται. Λοιπόν, τα βουνά είναι σαν να υπερβαίνουν τον νόμο της βαρύτητος και να εκτινάσονται προς τα επάνω και προς το θεατή, διότι τις κορυφές τους, αντί να τις κρύβουν όπως ο νόμος της προοπτικής, τις στρέφουν προς τον προσκυνητή της εικόνας. Αυτό δίδει στο κλίμα, στην όλη ατμόσφαιρα της Ορθοδόξου εικόνος, μία υπέρβαση του νόμου της βαρύτητος, υπέρβαση του αισθήματος του όγκου και της παχυλότητος και γενικώς μία ελευθερία από τους νόμους της φυσικής, δηλαδή από τον νόμο του αδιαχωρήτου, όλοι χωράνε διότι διατάσσονται έτσι όπως είπαμε, από τον νόμο της προοπτικής, από τον νόμο της βαρύτητος, από τον νόμο φερόντων και φερωμένων. Με λίγα λόγια, μία απελευθέρωση από τους νόμους της φθοράς και του θανάτου. Έτσι δεν έχουμε μία φυσικότητα, αλλά έχουμε επίτηδες μία υπέρβαση του φυσικού και θα το ονομάζαμε αυτό ορθόδοξο σουρεαλισμό, διότι ο σουρεαλισμός σημαίνει υπερπραγματισμός, δηλαδή που είναι παραπάνω από το φυσικό. Πράγματι είναι μία υπερφυσική κατάσταση, ένας υπερφυσικός άνθρωπος ο εικονιζόμενος Άγιος και ένα υπερφυσικό τοπίο, το τοπίο του Παραδείσου, που οπωσδήποτε ξεπερνάει το φυσικό τοπίο, το οποίο έχει τη φθορά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να φτιάξουμε ένα σαπισμένο δέντρο σε μία εικόνα μέσα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα κερί το οποίο να είναι σβησμένο. Η φθορά, η σαπίλα, η καταστροφή δεν έχει θέση μέσα στην ορθόδοξη εικόνα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ονομάσουμε ορθόδοξο σουρεαλισμό με την έννοια ότι μια υπερπραγματικότητα εμφανιζόταν και εκφραζόταν στην εικόνα πολλούς αιώνες πριν η Δύση και ο Δυτικός Πολιτισμός ανακαλύψει τον Δυτικό Σουρεαλισμό. Θα ήθελα να κάνουμε και εδώ μια παρένθεση, επειδή όλοι μας είμαστε παιδιά καλώς ή κακώς του Δυτικού Πολιτισμού σήμερα, δηλαδή συμμετέχουμε στην πανανθρώπινη κοινότητα στην οποία επικρατούν πολλά κοσμικά στοιχεία που έφερε ο Δυτικός Πολιτισμός. Λοιπόν, και ξέρουμε για τον σουρεαλισμό ότι είναι ένα κίνημα δυτικό το οποίο προήλθε ως επανάσταση στην αναγέννηση. Όχι μόνο ο σουρεαλισμός αλλά ολόκληρη η μοντέρνα τέχνη. Ο μοντερνισμός ή νεωτερικότητα όπως σωστότερα λέγεται. Επειδή η αναγέννηση είχε οδηγήσει σε νόμους φιλοσοφικούς, ηθικούς και οικαστικούς, δηλαδή ζωγραφικούς της φωτοσυγιάσεως και της προοπτικής, οι οποίοι, ας το πούμε, κούρασαν τους ανθρώπους, ότι τα πάντα υποτάσσονται σε αυτούς τους νόμους, οι οποίοι είπαμε πριν ότι είναι οι φυσικοί νόμοι, μέσα στους οποίους γεννιέται το «ον», αλλά δια των νόμων αυτών οδηγείται και προς τη φθορά και προς το θάνατο, προσπάθησαν οι ζωγράφοι της νεωτερικότητας, δηλαδή του μοντερνισμού, να δουν τον κόσμο με ένα άλλο μάτι και να υπερβούν τον περιορισμό της μιας οπτικής γωνίας και της φθοράς. Έτσι, ας πούμε, ένας Γάλλος ζωγράφος, ο Ντελονέ, προσπάθησε να ζωγραφίσει σε σειρά επανειλημμένων πινάκων του πύργου του Άιφελ, να ζωγραφίσει αυτό το μνημείο να μην φαίνεται μόνο από μία οπτική γωνία, δηλαδή από κάτω ή από πάνω, αλλά να είναι και από πάνω και από κάτω και από τα πλάγια. Αυτό ως αίτημα και ως κατόρθωμα και επίτευγμα το είχε πετύχει πολλούς αιώνες πριν η Βυζαντινή ζωγραφική, η οποία απεικονίζει τα περιστατικά και τα γεγονότα που γίνονται μέσα σε ένα σπίτι, όπως είναι, ας πούμε, το γενέσιο της Θεοτόκου, να είναι μπροστά από το σπίτι. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι μέσα ή πίσω από ένα τοίχο και εμείς να μην το βλέπουμε, γιατί τα πάντα είναι ορατά ενώπιον του Θεού. Και το σπίτι που εικονίζεται φαίνεται και η στέγη του να είναι γυρισμένη προς τους προσκυνητάς της εικόνας και η πλάγη τύχη να είναι σαν να ήταν από χαρτόνι και να το ανοίξαμε, ας πούμε, και να το προβάλλουμε προς το θεατή. Λοιπόν, είδατε ότι αυτό που προσπάθησε ο Ντελονέ τον 20ο αιώνα
Από τον 5ο, 6ο, 7ο αιώνα η εκκλησιαστική τέχνη το είχε πετύχει δια του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, διότι το Άγιο Πνεύμα φώτιζε τους Αγίους κάθε εποχής να μπορούν να βλέπουν και τα μακράν ευρισκόμενα και να προγεύονται αυτή τη χάρη και τη χαρά του Παραδείσου. Στις ημέρες μας ο πατήρ Πορφύριος ζούσε αυτό το χάρισμα και είχε πει ότι πληροφορήθηκε πράγματα και έβλεπε πράγματα που γίνονταν μακριά. Ο δυτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν οδηγήθηκε από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αλλά από μια ανθρώπινη ανάγκη ότι πρέπει να μπορώ να δω και το πίσω μέρος του αντικειμένου, στην προσπάθειά του, όπως ο Ντελωνέ, να ζωγραφίσει τον πύργο του Άιφελ, κατακερματίζει το «ον», το κόβει σε 3-4 κομμάτια και δείχνει το ένα κομμάτι με την κορυφή του πύργου του Άιφελ να το βλέπουμε από ψηλά, τη βάση να τη βλέπουμε από χαμηλά, αγωνιζόμενος να επιτύχει την ολοκληρωμένη και ακέραια γνώση που έδινε το Άγιο Πνεύμα. Από άλλο δρόμο, από άλλη αφετηρία ξεκινά, άλλο δρόμο ακολουθεί, δεν έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και σε άλλο αποτέλεσμα καταλήγει η μοντέρνα τέχνη και ο δυτικός μοντέρνος σουρεαλισμός. Επειδή όμως εμείς ανήκουμε σε μια πανανθρώπινη κοινότητα, οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό, σαν να λέμε ας πούμε στους δυτικούς, μελετώντας τη δική μας παράδοση, ότι ακούστε, αυτό που εσείς προσπαθείτε να βρείτε με το μοντερνισμό και με την επανάσταση κατά της αναγεννήσεως και δεν το πετυχαίνετε, η δική μας η παράδοση για το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος το είχε πετύχει πριν από πολλούς αιώνες. Έτσι λοιπόν, το εικόνισμα το οποίο προσκυνάμε και το οποίο πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε τι προσκυνάμε, αν αφαιθούμε σε αυτή την προβληματική και μπούμε μέσα στον κόσμο, μέσα στο κλίμα της Ορθοδόξου εικόνας, δεν μας εμπνέει πια μόνο ηθικά. Δηλαδή, δεν λέμε ότι ο Άγιος ήταν ασκητής και η εικόνα έχει ασκητικότητα επειδή εικονίζει τον Άγιο λιπόσαρκο, ασκητικό, αδύνατο και ούτω καθεξής. Διότι αν ήταν μόνο αυτό, δηλαδή αν η άσκηση στην εικόνα εκφραζόταν μόνο με το θέμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και μια δυτική θρησκευτική ζωγραφία του Αγίου Αντωνίου, ας πούμε, τον δείχνει πολύ ασκητικό και πολύ λιπόσαρκο, αλλά με νατουραλιστικό, φυσιοκρατικό τρόπο. Και μάλιστα μπορεί να είναι και πιο λιπόσαρκος, πιο αδύνατος ένας δυτικός σε δυτική ζωγραφιά Άγιος. Ενώ έχουμε, ας πούμε, στην παράδοσή μας τον Πανσέλινο, ο οποίος δείχνει τους Αγίους να έχουν ένα μέγεθος, ένα εύρος, μια ευρύτητα, γιατί θέλει να δείξει το πνευματικό μέγεθος. Επίσης έχουμε τις ρωσικές εικόνες, όπου ζωγραφίζουν, ας πούμε, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, να είναι σαν ένα γίγαντας. Δεν επιδιώκει, λοιπόν, ηθικού τύπου μόνο ασκητικότητα εικόνα, αλλά κάτι βαθύτερο. Καταρχήν είδαμε ότι επιδιώκει να στρέψει την προσοχή μας από τον παρόντα αιώνα στον μέλλοντα. Κατ' επέκταση, όλα όσα στην καθημερινή ζωή μας αρέσουν, σαγηνεύουν τα μάτια ή όλες τις αισθήσεις. Και σε ακραία μορφή μπορεί να μας οδηγήσουν σε μια προσκόλληση εμπαθή στην παρούσα ζωή. Η εικόνα με την όλη της τεχνοτροπία περί της οποίας μιλήσαμε και αναφέραμε 1, 2, 3, 4, 5 χαρακτηριστικά, μας απελευθερώνει τις αισθήσεις από την προσκόλληση στον παρόντα κόσμο και είναι σαν να μας λέει με τον τρόπο της, τον ζωγραφικό, δεν έχει λόγια η εικόνα, αλλά με τον τρόπο της, είναι γλώσσα και αυτή η τεχνοτροπία, μας λέει το νου σου να τον έχεις στον παράδεισο και όπως ο εικονιζόμενος Άγιος ζει στον παράδεισο, έτσι καλείσαι και εσύ να ζεις εκεί. Υπάρχουν απίθανες λεπτομέρειες στις οποίες δεν θέλω να σταθούμε, απλώς αναφέρω ότι στην Πεντηκοστή, στο γεγονός της Πεντηκοστής, στο ιστορικό, ο Απόστολος Παύλος έλειπε. Δεν είχε γίνει ακόμη, δεν είχε μπει στη χωρία των Αποστόλων. Στην εικόνα όμως της Πεντηκοστής υπάρχει, γιατί μας ζωγραφίζει την αιώνια και μέλουσα εκκλησία η Πεντηκοστή, στην οποία είναι και μάλιστα πολύ με έντονη παρουσία ο Απόστολος Παύλος. Στο Σταυρό του Χριστού, οι Ιουδαίοι τότε έγραψαν περιπεκτικά, κοροϊδευτικά, Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων. Εμείς δεν δεχόμαστε στην Εκκλησία αυτή την κοροϊδευτική επιγραφή, αλλά γράφουμε ο Βασιλεύς της Δόξης. Στις Ορθόδοξες εικόνες της Σταυρόσεως αυτό ζωγραφίζουμε. Επίσης υπάρχουν εικόνες όπου μπορεί να είναι ζωγραφισμένο το αρνί με το λύκο μαζί αγκαλιασμένα, δηλαδή υπερβαίνεται η εχθρότητα που υπάρχει στον νόμο της ζούγκλας. Και ο Χριστός είναι το αποκορύφωμα, που είναι ένας άνθρωπος
που ταυτίζει τον ιστορικό Ιησού που έζησε πριν από αιώνες με τον εσχατολογικό Χριστό μέσα στη δόξα. Επομένως η εικόνα είναι μια ασκητική γλώσσα, είναι σαν ένα ασκητικό βιβλίο, όπως ο Άγιος Ισαάκ, ένας από τους μεγαλύτερους ασκητάς, στα βιβλία του μας λέει ότι η ελπίς των μελώντων θα σου δώσει την αγωνιστικότητα ώστε να πολεμήσεις κατά των παθών. Όπως ο Αββάς Σιλουανός κατέβαζε το κουκούλι του και έλεγε τι έχω να ωφεληθώ να δω το φως αυτό, το πρόσχερο και να χάσω το αιώνιο φως. Έτσι και η εικόνα μας δείχνει το αιώνιο φως, την αιώνια πραγματικότητα και όχι την τωρινή. Και η τεχνική που διαμορφώθηκε στην εικόνα να ζωγραφίζει ο αγιογράφος πρώτα ένα στρώμα με τον προπλασμό που είναι ένα σκούρο χρώμα. Και πάνω στο σκούρο χρώμα να φωτίζει διαδοχικά για να προβάλλει τα προέχοντα σημεία και να φανεί ανάγλυφο κατά το δυνατόν το πρόσωπο του Αγίου. Αυτή η τεχνική και μόνη δείχνει μία πορεία ασκητική από το σκοτισμό της αμαρτίας και των παθών μας προς ένα ξελαμπικάρισμα, προς μία κάθαρση η οποία ζωγραφικά εκφράζεται με το φως. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε εικόνα, οτιδήποτε και αν εικονίζει, με τον Άγιο Νικόλαο ή κάποιο θαύμα ενός Αγίου ή σκηνές του 12ου από τη ζωή του Χριστού, είναι ταυτόχρονα λόγω της τεχνοτροπίας της και λόγω αυτού του κλίματος του γενικού που έχει, το οποίο υπερβαίνει τη φθορά και δείχνει τα μέλλοντα, αλλά και λόγω του ότι εικονίζει τον Θεό σε σαρκωμένο και έχοντα σχήμα, είναι ταυτόχρονα εικόν της γεννήσεως και εικόν της Αναστάσεως. Είναι εικόν της γεννήσεως διότι δείχνει τον Θεό να έχει σαρκωθεί, να έχει γεννηθεί, άρα αν δεν είχε γεννηθεί δεν θα υπήρχε εικονογραφία, άρα κάθε εικόνα δείχνει τη γέννηση του Χριστού, ότι ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που γεννήθηκε, πήρε σάρκα και οστά ανθρώπινα, αλλά ταυτόχρονα με το να μετέχει του φωτός και με το να υπερβαίνει τους φυσικούς νόμους και τη φθορά, αποτελεί κάθε εικόνα και εικόνα της Αναστάσεως. Αν όμως θελήσουμε τώρα να εξετάσουμε τι υπαρξιακές συνέπειες έχει η προσκύνηση των εικόνων σε μένα προσωπικά, στον καθένα μας, δηλαδή τι σημασία έχει για την ύπαρξή μου, τι προσθέτει η εικόνα στην ύπαρξή μου, γιατί είναι απαραίτητη για την ύπαρξή μου, γιατί μπαίνοντας στην εκκλησία προσκυνάω πρώτα την εικόνα και μετά προσέρχομαι να ευρεθώ μαζί με όλους τους αδελφούς μου και να συναποτελέσουμε το σώμα του Χριστού, γιατί είναι απαραίτητο να κάνω αυτή την κίνηση και τι εκφράζει αυτή η κίνηση. Θα καταλήξουμε ότι η εικόνα μας δίνει μια άλλη όραση ή μάλλον ενισχύει μια ειδική όραση και επιφέρει και μια ειδική τύφλωση εν ταυτόχρονα. Η ειδική όραση είναι ότι βοηθώντας μας να δούμε τον Άγιο μεταμορφωμένο, τον Χριστό ως Θεάνθρωπο και τον κάθε Άγιο μεταμορφωμένο, εσχατολογικό, παραδοσιακό, μας βοηθάει να βλέπουμε τις αρετές και το θετικό στοιχείο σε κάθε άνθρωπο. Διότι κάθε άνθρωπος καλείται να γίνει Άγιος και κατά χάρη Χριστός. Έτσι εντείνει μία ειδική όραση, την όραση της μελλοντικής δόξας που θα περιβάλλει τον κάθε άνθρωπο. Αποκαλύπτοντας μας αυτή την αλλοτινή μορφή του Αγίου, ταυτοχρόνως μας δημιουργεί μια ειδική τύφλωση, δηλαδή μας λέει μη βλέπεις τη φθορά, μη βλέπεις τα πάθη, μη βλέπεις τις αμαρτίες, μη βλέπεις τα σφάλματα που μπορεί να διέπραξε ο κάθε άνθρωπος, διότι κάθε Άγιος είναι σαν όλους τους ανθρώπους, οπωσδήποτε είχε αδύνατα σημεία. Τι συνέπεια έχει αυτό, αυτή η όραση των αρετών του Αγίου και η μη όραση, η τύφλωση στο να δούμε τις αδυναμίες της παρούσης ζωής, έχει σαν αποτέλεσμα μία κάθαρση, ένα ξεκαθάρισμα των σχέσεών μας με τον κάθε διπλανό μας άνθρωπο. Δηλαδή, ξεκινάω την ημέρα μου και λέω Κύριε, βοήθησέ με, φώτισέ με, στήριξέ με, ευλόγησε την ημέρα μου και δώσε μου, ας πούμε, στη θέση του θυμού, πραότητα, στη θέση του εγωισμού, ταπείνωση. Ξέρετε τι σημαίνει να κάνω αυτή την προσευχή? Είναι σαν να λέω
στείλε μου δοκιμασίες, ώστε δι' αυτόν να αποκτήσω τις αρετές. Διότι οι αρετές δεν τις βρέχει ο Θεός από τον ουρανό με τρόπο μαγικό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι άμα επί ένα μήνα γονατίσω και νηστεύω και προσεύχω με τόση μου ταπείνωση, θα έρθει μαγικά η ταπείνωση. Ο Χριστός τις αρετές του, τα χαρίσματά του, τα δίνει διαμέσου των σχέσεών μας με τους ανθρώπους. Και γι' αυτό το αποκορύφωμα της ζωής μας είναι η Θεία Λειτουργία, όπου αφήνουμε το σπίτι μας και βάζουμε τον εαυτό μας σε μια ασκητική κίνηση να πάμε να συναντήσουμε τους αδελφούς. Λοιπόν, μέσα από τη συνάντηση με τους αδελφούς προκύπτουν ή δεν προκύπτουν τα χαρίσματα. Δηλαδή, αφού προσευχήθηκα και βγαίνω από το σπίτι μου, στον δρόμο που πηγαίνω και οδηγώ, κάποιος, ας πούμε, μπορεί να με μουτζώσει να γίνει μια συνάντηση, ένα ατύχημα, ξέρω εγώ, με το αυτοκίνητο. Εκείνη την ώρα είναι σαν να μου λέει ο Θεός, αυτό που προσευχήθηκες να σου δώσω πραότητα, σου δίνω τώρα μια ευκαιρία. Αν εσύ ανταποδώσεις και θυμώσεις, έχασες την ευκαιρία. Αν όμως δείξεις πραότητα και αυτοσυγκράτηση, ήδη έκανες ένα βήμα για να αποκτήσεις το χάρισμα της πραότητας. Πας μετά στη δουλειά σου, ο προϊστάμενος σε μαλώνει για κάτι. Αν εσύ απαντήσεις μέσα σου, να είναι ευλογημένο, μου αξίζουν και πολύ χειρότερα μαλώματα, κέρδισες και προχώρησες κατά ένα βήμα προς την ταπείνωση. Αν όμως θυμώσεις, απαντήσεις κτλ., έχασες την ευκαιρία. Είναι λοιπόν η απόκτηση των αρετών και των χαρισμάτων μια πορεία μέσα στη ζωή. Σε αυτή την πορεία λοιπόν, αν έχουμε την εικόνα την οποία έχουμε μάθει να προσκυνούμε μέσα στην Εκκλησία όταν μπαίνουμε, και λέμε τώρα, όπως η εικόνα δεν είναι η φωτογραφία του Αγίου, ενώ στις ημέρες μας έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο και έχουμε φωτογραφίες του Αγίου, δεν βάζουμε στην Εκκλησία τις φωτογραφίες του Αγίου, αλλά ζωγραφίζαμε την εικόνα του Αγίου. Γιατί? Διότι η φωτογραφία δείχνει τις φωτοσκιάσεις και τον φθαρτό νεκτάριο, ενώ η εικόνα δείχνει τον εσχατολογικό, τον παραδεισένιο, τον μελλοντικό και τον αφθαρτό νεκτάριο. Έτσι λοιπόν, και μόλις θα έρθω σε συνάντηση με τον συνάνθρωπό μου, ο οποίος θα με προσβάλλει, θα μου δείξει την αδύνατη πλευρά του και τα πάθη του, με το πνεύμα της εικόνας εγώ θα πω, δεν το βλέπω τώρα στην κατάσταση της πτώσεως, εγώ έχω άλλα μάτια να το βλέπω, όπως οι πρώτοι χριστιανοί έβλεπαν νεκρό τον μάρτυρα και τον έβλεπαν με τα μάτια της πίστεως αναστημένο εν Χριστώ. Λοιπόν, εγώ εκεί που μου δείχνει σκοτεινιά και θανατήλα και εμπάθεια, θα βλέπω φως, χαρά και αρετές. Διότι είναι αυτός ο αδελφός μου ο οποίος μου φέρεται άσχημα και κλειμένος, καλεσμένος από τον Χριστό να συμμετάσχει στη Βασιλεία του Θεού. Και μπορεί να τον δω εκεί να λάμπει, ενώ τώρα τον βλέπω να μου φέρεται άσχημα. Δηλαδή θα γίνει μια ανατροπή των πραγμάτων εκεί, αν αγωνιστούμε, βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι θα αγωνιστούμε. Έτσι καταλήγουμε ότι η εικόνα, με όλη της την πραγματικότητα και με την τεχνοτροπία της, φυσικά με τη θέση της που έχει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο είναι ζωγραφισμένη και απεικονισμένη, μας εισάγει σε ένα πνεύμα ασκητικό, το οποίο οδηγεί σε μια κάθαρση, όχι απλώς με την έννοια ότι καθαριζόμαστε από τις αμαρτίες μας, αλλά ξεκαθαρίζουμε τις σχέσεις προς κάθε πλησίον μας. Και έτσι μας αποκαλύπτει μια δυναμική ανθρωπολογία από τους δαίμονες, οι οποίοι είναι συρρυκνωμένοι και μαύροι, αφώτιστοι, διότι δεν μετέχουν του Θείου Φωτός, μέχρι τους Αγίους και τον Χριστό που είναι παραδεισένοι και εσχατολογικοί, και μας βοηθάει ακριβώς η ζωή μας να είναι ολόκληρη μια μεταμόρφωση και όχι απλώς απόκτηση κάποιων ιδιοτήτων. Ευχαριστώ. Λέγαμε και την ελληνική γλώσσα με συνοπτική διαδικασία. Έχατε να μας πείτε πάρα πολλά πράγματα και ήταν πολύ περιεκτικά αυτά. Μόνο θα παρακαλούσα έτσι για λίγα λεπτά, αν έχουμε κάποιες απορίες για ακροατέ πατέρα Σαμάτη, στα τόσα ωραία που μας είπατε, εγώ πραγματικά πρώτη φορά άκουσα. Ναι, ο σεβασμότατος. Καθίστε, καθίστε. Εσείς καθίστε, θα πάρει. Να ευχαριστήσω και εγώ τον πατέρα Σταμάτη, γιατί μου έφερε στην επιφάνεια παλιές διδασκαλίες και των δασκάλων στο Πανεπιστήμιο. Και όλα έχουμε το διαβάσει οι δύο από αυτό το θέμα. Πραγματικά συγκλονίζουν αυτά που είπε ο Πατέρας Σταμάτης και οι προεκτάσεις του στο θέμα, το θέμα μέσα της ειδήσης της ψυχής μας,
Αλλά το ερώτημά μου το εξής, Βασίλισσα, παρακαλώ πολύ να μας δώσετε μια απάντηση για τα συνήθεια. Το να ξέρει κανείς τη σημασία των εικόνων δεν είναι εύκολο πράγμα. Και καλά, όσοι πάνε στην θεολογία, όσοι καταγίνονται πολύ περισσότερο και είναι αγιογράφοι, θα διαβάσουν τα πράγματα, ή όσοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Το ερώτημά μου το εξής. Τι είναι εκείνο, τι ήταν εκείνο ή τι είναι εκείνο που μέσα στα 400 χρόνια της δουλείας μπορεί να υπάρχει μία συνέχεια που ήθελε η Βυζαντινή γενικά για τον διοδεξιστικό χώρο, τη Λαχτάρα, για τη θεολογία. Μας έλεγε η καθηγητέ μας, ο καθηγητής της δογματικής της ιστορίας, ότι την εποχή εκεί που γίνονται οι Οικουμενικές Σύνοδοι, συγκεκριμένα έτσι έλεγαν ότι και οι, ας μην το θεωρήσουν οι εξημονώσεις, έχουν αυτό το ευάγγελμα, θέλουν να πει και οι λαχανοπόνες. Ακόμα ήξεραν τι συζητεί η Οικουμενική Σύνοδος και ενδιαφέρονται. Μετά είχαν μια αγάπη για την εικόνα, η Βυζαντινή. Φαίνεται ότι ο λαός είχε τέτοια παιδεία μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αυτή τη λαμπρή εποχή που την ονομάζουν με εκεί σκοταδισμό, που δεν το τελείωσε αντίθετο, είχε μία συμμετοχή αφάνταστη. Όμως παρενευλήθη το διάστημα της πλουκρατίας. Έπεσε ένα σκοτάδι, σχολιά, συστήμα, πανεπιστήμια, σταματήσαν αυτά τα πράγματα. Τώρα θυμάμαι, πώς κατόρθωσε πάτε στα μάτια αυτός ο λαός, ο Ορθόδοξος, δεν εννοώ ο ελληνικό Ορθόδοξο μόνο, και οι άλλοι λαοί Ορθόδοξοι, τα πέσανε σε τέτοια δουλεία, σε τέτοιο σκοτάδι, να κρατήσουν διαισθαντικά αυτή τη σχέση του με την εικόνα και μάλιστα να έχουμε εμείς σήμερα να έχουμε ως αποκτήματα πολύτιμους θησαυρούς να τους κρατάμε δημιουργήματα της εποχής εκείνης, μέσα στην προκρατία, δηλαδή ο πολύς ο λαός, ο ορθόδος ο λαός, πώς κρατήθηκε να έχει αυτή τη σχέση με τη σημασία που εσείς αναλύσατε εδώ, τι είναι εκείνο που μπορεί να πηγαίνει σε πανεπιστήμιο, να σχολεί σε σχολές, που να έχει δασκάλους, που να έχει πατέρες, σταμάτητες, που σας αξίζει, θέλω να έχετε αυτή την παιδεία και σας καμαρώνουμε και δοξάζουμε που σας έχουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αδελφό μας τόσο πολύτιμο και δάσκαλο. Τι ήταν εκείνο, ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που κρατάει τον άνθρωπο τόσα χρόνια, τον απλό άνθρωπο, τον πιστό, σε αυτή την ειδική σχέση που ανέβησε. Το σχολείο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λειτουργούσε σαν σχολείο, όχι ως κρυφό σχολείο μόνο, ναι, αλλά με το να πηγαίνουν κάθε Κυριακή στη λειτουργία. Γέλατε να μας το αναλύσετε λίγα. Ναι, ωραία, για τους άλλους περισσότερους. Ναι, βεβαίως. Ναι, είναι πολύ βασικό για... Ναι, και σημαντικό ερώτημα. Και ακριβώς γι' αυτό διάλεξα αυτό το θέμα, διότι βλέπουμε ότι μόλις απελευθερωθήκαμε, σεβασμιότατε, μετά το 1821 μπήκε το μπαρόκ και η δυτική. Από τους Βαβαρούς. Η κάτω Ελλάδα, ναι, που έχει 100 σχεδόν χρόνια απελευθερωθεί από εδώ πάνω νωρίτερα, έχει γεμίσει από βαβαρικά κτίσματα και εκκλησίες. Ακριβώς. Αν πάμε στην Αγία Πετρούπολη, ο Μέγας Πέτρος έχει ένα δυτικό πράγμα. Ναι. Με τέτοιο... Αλλά εδώ πάνω που ήρθα εγώ και είδα και βλέπω από κοντά, βλέπω ότι έχουν διατηρήσει εδώ ο χώρος. Και έχει... στην αρχιτεκτονική των σπιτιών. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γεωγραφική. Δημοτικό τραγούδι, λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δείχνει ότι στο Βυζάντιο υπήρχε μια θαυμαστή συμπάγεια πολιτισμού. Μάλιστα τότε εμείς γράφαμε τον πολιτισμό. Δηλαδή τώρα λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά θα μπούμε σε λίγο στο αυτοκίνητό μας για να πάμε στην έκθεση, το οποίο αυτοκίνητο το έχουν φτιάξει οι Γερμανοί. Το έχουν φτιάξει, ας πούμε, οι Καθολικοί ή οι Προτεστάντες. Ενώ στο Βυζάντιο ό,τι ζούσε η Εκκλησία ως Εκκλησία το εξέφραζε στην καθημερινή της ζωή, οι τρόποι, τα ήθη και τα έθιμα, η τεχνολογία όσοι είχε το Βυζάντιο εξέφραζε αυτόν τον τρόπο ζωής. Ας πούμε εμείς τώρα σκεφτόμαστε Ορθόδοξα και μιλάμε μια Ορθόδοξη ομιλία, ας πούμε, διάλεξη, αλλά προηγουμένως τρέχαμε με ταχύτητα δυτική, ας πούμε. Δηλαδή ο τρόπος της ζωής, το πώς τρέχαμε, το πώς είναι φτιαγμένα τα αυτοκίνητα μας ή τα σπίτια μας, είναι με βάση τη δυτική, το δυτικό τρόπο ζωής. Ενώ εμείς αγωνιζόμαστε με τα νύχια και με τα δόντια να συγκρατηθούμε Ορθόδοξοι. Αυτό σημαίνει ότι χάσαμε εκείνη τη συμπαγία
ο πολιτισμός ο Βυζαντινός ήταν συμπαγής και ζούσε μέσα στην Εκκλησία το φως και εξέφραζε στην τέχνη του το φως. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Δεν θα βρείτε σε καμία απολύτως βυζαντινή ζωγραφιά, όχι μόνο θρησκευτική, αλλά και κοσμική. Δηλαδή, στα ψηφιδωτά που κοσμούσαν το παλάτι της Κωνσταντινούπολης, στα χειρόγραφα βοτανολογίας, γεωπονίας, ιατρικής, χειρόγραφα βυζαντινά, δεν θα δείτε να ζωγραφίζουν, ας πούμε, τον Ιπποκράτη με άλλο τρόπο παρά σαν τους Αγίους. Δηλαδή, είχε τόσο αλλάξει το μάτι τους, η λογική τους, το μυαλό τους, που δεν βάλανε έστω. Καθώς έπαιζε, ας πούμε, στο σπίτι του ο Αγιογράφος, να φτιάξει και ένα βουναλάκι που να έχει φωτοσκίαση, που να έχει προοπτική. Τίποτα, είχε μεταμορφωθεί όλος ο τρόπος της ζωής, άρα και τα μάτια τους και η σκέψη τους. Μετά, στην τροπογρατία, περνάμε πιο δύσκολα χρόνια, μπαίνει και μια προπαγάνδα των Ιησουητών πατέρων, οι οποίοι μοιράσανε πολλές χαλκογραφίες δυτικές στα νησιά του Αιγαίου και στο Άγιο Όρος ακόμη, και έτσι βλέπουμε ο Θεοφάνης, ο Μέγας Θεοφάνης ο Κρητικός, στα Μετέωρα, ενώ ζωγραφίζει όλη την παράσταση κατά τον βυζαντινό τρόπο, στην άκρη βάζει ένα τοπίο, ένα βουναλάκι, ένα λόφο, ο οποίος είναι ζωγραφισμένος κατά τον αναγεννησιακό τρόπο. Επομένως, ο λόγος που μας άλλαξε είναι ότι ήρθε από τη Δύση ο διαφωτισμός. Ο διαφωτισμός δίνει προτεραιότητα στη λογική. Και η λογική βλέπει ορθολογιστικά τον κόσμο και βέβαια όταν δούμε τον κόσμο ορθολογιστικά δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την εσκατολογική νοοτροπία και να λέμε ότι βαδίζουμε προς τον παράδεισο. Στόχος της ζωής μας είναι ο παράδεισος. Θα κάνω ό,τι πράξεις με οδηγούν προς τον παράδεισο και δεν θα κάνω ό,τι άλλες πράξεις με κρατάνε καθυλωμένο στη ζωή. Έτσι έσπασε η συμπάγεια του πολιτισμού και επήλθε ένας διχασμός. Και ενώ τώρα τα λέμε διανοητικά σε μια διάλεξη αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω πόσο και το εκκλησίασμα και οι ποιμένες τα ζούμε στην εκκλησιαστική ζωή. Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε και να αγωνιζόμαστε με αυτή την ασκητική που ονομάσαμε, να ξαναγυρίσουμε σε αυτή την ενοήδεια, σε αυτή την ενότητα η οποία χαρακτηρίζει τους χριστιανούς άλλων εποχών. Πάντως το σχολείο που μας κράτησε ήταν η εκκλησία. Και απόδειξε ότι και στις ημέρες μας, τηρουμένων των αλλαγιών σε χαμηλότερο επίπεδο, όπου στην Αμερική υπήρχε εκκλησία, σε απομακρυσμένα σημεία της Αμερικής, αν υπήρχε Ορθόδοξη Εκκλησία, οι Έλληνες που δούλευαν εκεί στο σιδηρόδρομο, στα βάθη της Δύσεως της Αμερικανικής, κρατήθηκαν και ως Έλληνες, κρατήθηκαν και ως άνθρωποι. Όπου δεν υπήρχε ενορία, αφομοιώθηκαν από τους Αμερικάνους. Δηλαδή η Εκκλησία και η Θεία Λειτουργία ήταν το σχολείο. Υπάρχει άλλο ερώτημα? Ο κύριος. Ναι, εσείς. Ναι. Και άρα μειώνει κατά κάποιο τρόπο το θεϊκό και προσδίδει ένταση στον ανθρώπινο. Πώς εξηγείται σε ένα θέμα που είναι καθαρά σκηνικό, όπως είναι το Άγιο Όρος, σε ορισμένα μοναστήρια και σε κάποιες σκήτες να υπάρχουν τέτοιες εικόνες, καθαρά ανεγνωσιακές, και τέλος πάντων να μιλήσουμε ότι αυτό έχει κάποια επίδραση στην ασκητικότητα ημί των μοναχών οι οποίοι βρίσκονται στους όρους αυτούς, ή τέλος πάντων να πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή. Και παραπέρα ένα προσωπικό παράδειγμα. Αυτό το καλοκαίρι βρέθηκε στην Μονή του Αγίου Παύλου, ανήμερα της Παναγίας, 28. Φαίνεται να πάτε πιο κοντά και να ακούει ο κόσμος. Ναι. Επειδή δεν ακούνε. Ρωτώ τον πατέρα Σταμάτη για κάποιες εικόνες οι οποίες είναι στο Άγιον Όρος και οι οποίες είναι αναγεννησιακές. Βρέθηκα με το παλιό της Παναγίας στην Μονή του Αγίου Παύλου. Και στο καθολικό τους να γνωρίζετε ότι εκεί πέρα υπάρχουν μόνο αναγεννησιακές εικόνες. Για να μην ειλικρινείς, έτσι αισθάνθηκα ένα κρύο μέσα μου, μια παγωμάδα, και έκανα το τόλμημα, ήταν 7 ώρα το απόγευμα και έμεινα με τα πόδια και πήγα στη Μονή του Διονυσίου για να λέω θα κάνω Παναγία εκεί. Τέλος πάντων. Και έτσι φτιάχνει τους πίνακες της αυτοπροσωπογραφίας του. Όμως, τα πράγματα δεν είναι ό,τι λέει η ετικέτα επάνω. Μέσα από τα πράγματα υπογείως, ώρες-ώρες, σε χαρισματικές στιγμές εκφράζεται μια πνευματικότητα. Λοιπόν, η αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ, αν έχουμε μάτι καθαρό να βλέπει το
καλό και το θεϊκό οπουδήποτε υπάρχει, δείχνει, είναι φωτισμένη με ένα ωραίο χρυσοκίτρινο φως το πρόσωπο του Ρέμπραντ, το οποίο εκτός από την ομορφιά που δίνει, καλλιτεχνική ομορφιά στον πίνακα, δείχνει και ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε μια πνευματική στάση, δημιουργεί μια πνευματική ατμόσφαιρα. Και είναι έργο του Ρέμπραντ, δηλαδή δυτικό και όχι ορθόδοξο. Εγώ, σαν αμερόληπτος παρατηρητής, είχα την ελευθερία να χαρώ και τον πίνακα του Θεοτοκόπουλου, να χαρώ και τον πίνακα του δυτικού Ρέμπραντ. Επομένως τώρα, το ότι πάμε σε ένα μοναστήρι και βλέπουμε να είναι στους τοίχους ζωγραφικές δυτικές, είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τη δεχτούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, το εικόνισμα της Παναγίας της Τίνου είναι καθαρό σαν γεννησιακό. Για να πιωτοποιήσω αυτό που λέτε. Λοιπόν, η χάρη του Θεού, επειδή αλλάζουν οι εποχές, βρίσκει άλλους τρόπους να εκφράζεται ή μπορεί να περάσει και μέσα από αντικείμενα της Θείας Λατρείας, τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά, τα εξωτερικά της δικής μας παραδόσεως. Εμείς βλέπουμε τώρα τα πλεονεκτήματα της παραδοσίας μας και αυτά τονίζουμε για να εμβαθύνουμε στην παραδοσή μας. Δεν σημαίνει όμως ότι θα φύγουμε. Το ότι φύγατε από την Εκκλησία, εγώ δεν θα το έκανα και δεν είχα πρόβλημα ποτέ, και στο σπίτι μου εγώ έχω επίτηδες, έτσι δηλαδή επίτηδες, επειδή θέλω να τα βλέπω όλα με ένα μάτι που να βλέπει την αγιότητα όπου εκφράζεται, έχω και μια εικόνα του άξιο νησί της Παναγίας που είναι αναγεννησιακή, διότι το 40 έτριζε και έσωσε με τον τρόπο αυτό την οικογένειά μου και την πιστεύω και την προσκυνώ αυτή την Παναγία που είναι ζωγραφισμένη με δυτικό τρόπο. Λοιπόν, νομίζω ότι σε εποχές σαν τη δική μας, που τα πάντα έχουν γίνει ένα, όλοι οι φίλοι, όλος ο πλανήτης έχει γίνει ένα, θα συνυπάρξουν, θα περάσουμε από μια περίοδο που θα συνυπάρχουν αυτά τα πράγματα. Σημασία έχει ποιος πιστεύει ακράδαντα, ώστε να μεταμορφώσει τον διπλανό του, όπως συγκεκριμένα στη Βυζαντινή ζωγραφική, όπως το είπε και ο Σεβασμιότατος, το είπα και εγώ, μερικοί δυτικοί καθολικοί έχουν επηρεαστεί από τη Βυζαντινή εικόνα. Ως προς την εικόνα της Αγίας Τριάδος, τη συγκεκριμένη, βρήκα και εγώ στην ενορία μου μια εικόνα που έχει τον Πατέρα ως γέροντα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα ως Περιστέρι. Και ήξερα, μου λέγανε μερικοί, ότι πώς επιτρέπεις και την αφήνεις αυτήν την εικόνα και δεν βάζεις την φιλοξενία του Αβραάμ, που είναι η μόνη ορθόδοξη εικόνα. Τότε τους απαντούσα, επειδή δεν ήθελα μόλις πήγα στην ενορία όλα να τα αλλάζω, κάθε παπάς που έρχεται, κάθε νέος επίσκοπος να αλλάζει τα προηγούμενα, την άφησα. Τους απάντησα όμως ιστορικά, ως ιστορικός, ότι τον 10ο αιώνα υπάρχει σε χειρόγραφο Βυζαντινό η ίδια παράσταση. Δηλαδή, τον Άγιο Διονύσιο εδώ, το πετώνι που λένε εδώ. Ναι, υπάρχει αυτή. Το δέντρο είναι ζωγραφικό, το παιδί το πόντο. Έχει παράσταση σε Αγίες Τριάδος. Και ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος ο Αείμνησος μου είχε. Πόντο. Ναι. Και ο πατήρ Φιλόθεος που ήταν ασκητής ο ίδιος. Άγιος. Άγιος. Βεβαιώνω αυτά που λένε. Ναι, ναι, ναι. Μου είχε αναθέσει να ζωγραφίσω την εικόνα έτσι και του έλεγα εγώ να τη φτιάξω τη φιλοξενία του έγραφου. Όχι. Λοιπόν, να σας πω τώρα έτσι λίγο για να γελάσουμε. Πέρασαν τα χρόνια, είμαι 20 χρόνια εφημέριος εκεί με τη χάρη του Θεού. Δεν την έχω αλλάξει την εικόνα. Τώρα τελευταία λοιπόν έρχονται πάρα πολλοί Αλβανοί από την Αλβανία και χρειάζεται να τους βαφτίσουμε και να κάνουμε κατήχηση. Όταν χρειάστηκε να τους πω για το δόγμα της Αγίας Τριάδος, αν είχα τη φιλοξενία του Αβραάμ, δεν θα το καταλάβαιναν πολύ, γιατί είναι σε μια λίγο πρωτόγονη κατάσταση. Λοιπόν, ήταν ένας Αλβανός και είχαμε διερμηνέα έναν Έλληνα, έναν βορειοεπιρώτη που ήξερε και τα αλβανικά. Του λέω λοιπόν, πες, είναι ο πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δείξε ο πατήρ. Του λέει λοιπόν, παμπά. Μετά ο Υιός του είπε στα αλβανικά ότι είναι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και όταν είδε ότι το κατάλαβε, διότι πραγματικά ήταν γέρον ο πατήρ και νέος ο Υιός, λέω μέσα μου, ας την αφήσω ακόμη μερικά χρόνια αυτή την εικόνα, διότι μας βοηθάει στην κατήγηση. Γιατί πήγαινε και άλλους Αλβανούς και τους έδινε και ήταν μια πιο εποπτική εικόνα για να δείξουμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Όχι ότι λέω προς Θεού ότι είναι προτιμότερη από την ορθόδοξη εικόνα που είναι η φιλοξενία του Αβραάμ. Και επίσης να σας πω το παράδειγμα του Αγίου Σεργίου του Ράντονης, ο οποίος επειδή την εποχή εκείνη οι Ρώσοι στην αχανή Ρωσία έπαιρναν την πίστη της Ορθοδοξίας και ήταν πρωτόγονοι, δεν είχαν αναπτυγμένη θεολογία και είχαν αναπτυχθεί πάρα πολλές τριαδολογικές αιρέσεις. Διότι κάθε Ρώσος καταλάβαινε και με το δικό του τρόπο το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, έβαλε τον Ρουμπλιόφ, τον Αντρέι Ρουμπλιόφ, τον μεγάλο διάσημο ας πούμε Ρώσο μοναχό και αγιογράφο, ο Άγιος Σέργιος του Ράντονης, να αφαιρέσει το ιστορικό πλαίσιο που είναι ο Αβραάμ και η Σάρα που φιλοξενούν τους τρεις αγγέλους παρά την δρύνη του Μαυρί και να ζωγραφίσει μόνο τους τρεις αγγέλους για να τους κάνει κατήχηση μέσα από την εικόνα αυτή. Επομένως η Εκκλησία έχει μια ευελιξία και προς Θεού μην αρχίσουμε να φεύγουμε σε κάθε Εκκλησία, διότι μπορεί να είναι και ο διάβολος πίσω από αυτό. Δηλαδή να σου δείξει μια εικόνα άσχημη και εσύ να φύγεις από εκεί.
Ως προς την εικόνα της Αγίας Τριάδος είχα να πω αυτό το ποιμαντικό, ας πούμε, ότι για τους Αλβανούς μου κάνει το ιστορικό ότι στο Βυζάντιο υπήρχε και ότι θαυματουργούν πάρα πολλές εικόνες και ο πατήρ Παΐσιος είχε στο προσευχητάριο του εικόνες τέτοιες. Ως προς τον ιδεαλισμό ήταν πολύ σημαντική και θα έπρεπε να γίνει μια διάλεξη πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει στην εικόνα ένας ιδεαλισμός με την έννοια ότι δεν είναι σαρκική. Και αφού δεν είναι σαρκική, μας οδηγεί σε κάτι ανώτερο από τη σάρκα, επομένως εύκολα μπορεί να συγχαίουμε τον ιδεαλισμό του Πλάτωνα, τις ιδέες του Πλάτωνα, με τον χριστιανισμό, διότι... Η αφαιρετική τέχνη είναι. Αλλά προς Θεού, ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο πλατωνισμός ή ιδεαλισμός, αλλά ξεπερνάει τον πλατωνισμό κατά τούτο. Ότι προσκυνάει την ύλη. Ο Άγιος Δαμασκηνός λέει, εγώ σέβω την ύλη δια των ύλην γεγονότα δι' εμέ Υιόν του Θεού. Επειδή έγινε ύλη, προσέλαβε την ύλη της σάρκα, τώρα η ύλη είναι το μέσον δια του οποίου ενώνομαι με τον Θεό, μέχρι σημείου η Θεία Κοινωνία να είναι κάτι σωματικό, είναι σώμα Χριστού. Και λεγόμαστε σώμα Χριστού, δεν λεγόμαστε ιδέα του Χριστού. Επομένως, ο χριστιανισμός, άπαγε της βλασφημίας, δεν είναι μια ιδέα. Ιδέες είναι πολλές. Ο χριστιανισμός είναι πολύ συγκεκριμένο, η Εκκλησία είναι κάτι συγκεκριμένο. Ως προς τον κινηματογράφο, πρέπει να παραδεχτούμε εμείς οι Ορθόδοξοι που δεν βρήκαμε τον κινηματογράφο, αλλά άλλοι τον ανακάλυψαν, οι Δυτικοί, ότι στις ημέρες μας, στον 20ο αιώνα, ο δυτικός κινηματογράφος έχει θέσει επιτάπητος όλα τα σημαντικά προβλήματα του συγχρόνου ανθρώπου. Επομένως είναι η τέχνη του 20ου αιώνα. Αυτό είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει πρέπει να το παραδεχτούμε. Επομένως πρέπει να έχουμε και την έμπνευση και την ετοιμότητα να δεχόμαστε ό,τι καλό υπάρχει και στο φετινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κινηματογράφου κατεβαίνουν δύο χριστιανοί σκηνοθέτες, ο Ευθύμης Χατζής και η Ελένα Βουδούρη, οι οποίοι χωρίς να το ξέρει ο ένας με τον άλλον κατεβάζουν έργο με θέμα του Παπαδιαμάντη. Να λοιπόν που ήρθε μια ώρα που και Ορθόδοξοι Έλληνες ασχολούνται με τον κινηματογράφο. Θα ήθελα να πω ότι η ελπίδα μας και η πίστη μας είναι πάντοτε ο άνθρωπος. Αν λοιπόν ο άνθρωπος στη Δύση βρήκε τον κινηματογράφο, καθόλου απίθανο και εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες να ασχοληθούμε με τον κινηματογράφο και να μην βγάλουμε έργα βέβαια σαν τον μεγάλο μας Θεόδωρο Αγγελόπουλο που όμως έχει μηδενισμό μέσα στα έργα του, μεγάλος σκηνοθέτης. Είδα το τελευταίο του έργο, αλλά δεν παίρνεις κάποιο μήνυμα. Μακάρι να βρεθούν Ορθόδοξοι σκηνοθέτες που να δώσουν μήνυμα Αναστάσεως. Και επ' αυτού πρέπει να κάνουμε κάποια διάλεξη, γιατί έχουμε πολλά θέματα σχετικά με αυτό. Θέλετε να ρωτήσετε. Ναι. Ένας Ορθόδοξος σκηνοθέτης. Ο Ντοστογεύσκι έφτιαξε μυθιστόρημα Ορθόδοξο, ενώ το μυθιστόρημα είναι δυτικό. Σεβασμάτων, θα κάνουμε τα εγγένεια τώρα της εκθέσεως. Να πάμε να κάνουμε τα εγγένεια στη Χρύσα. Τώρα αυτοί όλοι είναι γενναίοι που ήρθαν σήμερα με τέτοια βροχή οι ακροατές και πιστεύω θα μας ακολουθήσουν. Να δούμε τώρα και μια υποπτική άποψη αυτής της ομιλίας η οποία έγινε. Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Μια παρατήρηση για όσους θα δουν την έκθεση, ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Στην μέσα αίθουσα είναι οι εικόνες και στην πρώτη αίθουσα που θα πούμε είναι έργα με κοσμική έμπνευση, με θέματα κοσμικά. Παρακολουθήστε εκεί αυτή τη δυναμική ανθρωπολογία που είπαμε. Η δυναμική ανθρωπολογία της Ορθοδοξίας είναι από τον αμαρτωλό ή από τον δαίμονα που έχει χάσει εντελώς το φως μέχρι τον